Είμαστε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγιούδας Αντώνη Ζεϊδέκη και πρόκειται να μας μιλήσει για μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει τις 27 Αυγούστου. Τι περιλαμβάνει αυτή η εκδήλωση? Η εκδήλωση αυτή λέγεται η Γιορτή των Ψαράδων. Έχει να διοργανωθεί αρκετά χρόνια τώρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια γιορτή που γινόταν από τη δεκαετία του 80, όταν και στο χωριό έγινε η ανάπλαση του λιμανιού και δημιουργήθηκε η πλατεία νυν μικρασιατικού ελληνισμού, και ουσιαστικά ήταν η πρώτη εκδήλωση που αφορούσε στο σύνολο του πληθυσμού του χωριού, γιατί μέχρι τότε δεν γίνονταν κάποια οργανωμένη εκδήλωση ούτε γιορτή. Κάθε γειτονιά είχε κάποια δικά της έθιμα και υπήρχε και η ομάδα των ναυτοπροσκόπων που διοργάνωνε κάποιες αθλοπαιδίες και κάποιους διαγωνισμούς, και η γιορτή των Ψαράδων αφορούσε ουσιαστικά το μικρασιατικό κομμάτι του πληθυσμού, δηλαδή τους πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία και στην πλειονότητά τους ασχολόντουσαν με την αλεία. Οπότε γινόταν ένας διαγωνισμός με ξύλινες βάρκες χωρίς πεδελιούχο, και μετά διοργανωνόταν στην πλατεία η γιορτή που περιείχε θαλασσινά εδέσματα, άλλα φαγητά, και γινόντουσαν χοροί, τραγούδια και διάφορες άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Από το 80 μέχρι και περίπου το 2017 γινόντουσαν κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις αυτές και η γιορτή συγκεκριμένα του ψαρά, αλλά μετά με την εποχή του κορονοϊού, του COVID, σταμάτησε πλέον να γίνεται και προσπαθούμε εμείς με το νέο σύλλογο να κάνουμε την αναβίωση αυτού του εθίμου. Η δική σας εκδήλωση τι θα περιλαμβάνει? Εμείς θα έχουμε χορευτικά σχήματα από περιοχές της ευρύτερης περιοχής των χωριών, των Παφίλων, της Θερμής, όπως και η χοροδία της Θερμής που θα έρθει και θα μας το ρίξει. Θα υπάρχει ζωντανή μουσική με ορχήστρα. Θα έχουμε θαλασσινά εδέσματα και άλλα διάφορα τοπικά προϊόντα που θέλουμε να αναδείξουμε μέσω της εκδήλωσης, και θα έχουμε και πολύ κέφι και χορό. Μας είπατε ότι πρόσφατα συγκροτήθηκε το νέο Δελτα Σίγμα. Από ποια άτομα αποτελείται? Είμαι εγώ ο πρόεδρος, ο Ζεϊδέκης Αντώνης. Ταμείας μας είναι ο Λουκάς Χατζιαποστόλου. Εκτελεστικός γραμματέας είναι η Μυρσίνη Τσιβγούλη. Αντιπρόεδρος είναι η Πέρσα Τσιβγούλη. Μέλη μας είναι ο Χρήστος Αυγερινός, η Άννα Κουκούλη και η Νικολίνα Πολίτη. Ποιοι είναι οι στόχοι του Συλλόγου? Πρώτα απ' όλα η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου αλλά και γενικά της κοινότητας. Μετά θέλουμε να ασχοληθούμε με το πολιτιστικό κομμάτι, κυρίως με την καταγραφή, τη διασφάλιση και τη διάδοση των εθίμων και των παραδόσεων του χωριού. Θέλουμε να ασχοληθούμε με την ανάδειξη του φυσικού κάλους της περιοχής και με κάποιες εξουραϊστικές παρεμβάσεις που θα αφορούν λίγο να ομορφύνουμε την περιοχή ευρύτερα. Εκτός από τη γιορτή του Ψαρά που πρόκειται να κάνετε 27 Αυγούστου, τι άλλες δράσεις προγραμματίζετε? Ναι. Έχουμε ήδη διοργανώσει ένα πιστοποιημένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών, ΚΑΡΠΑ, και χρήσης αυτόματου εξωτερικού επινειδωτή. Στην προσπάθειά μας να στελεχώσουμε όλη την κοινότητα με πιστοποιημένους ανανύπτες και εθελοντές διασώστες, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε στο χωριό μας ένα επινειδωτή και να υπάρχουν και πιστοποιημένοι άνθρωποι που να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, όχι απλά να το φέρουμε. Στο μέλλον θέλουμε να διοργανώσουμε και άλλες δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα και κάποιες εθελοντικές δράσεις, όπως μια εθελοντική ομοδοσία που συζητάμε με το Σύλλογο Εθελοντών Ομοδοτών Μυτιλήνης. Ένα θερινό σινεμά που συζητάμε με την κοινότητα και άλλα πραγματάκια που αφορούν κοινοφελείς σκοπούς. Ολοκληρώνοντας, θέλετε να μας υπενθυμίσετε πού και τι ώρα θα γίνουν εκδηλώσεις στη Γιορτή του Ψαρά? Θα γίνουν 27 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, 8.30 ώρα, στην πλατεία του χωριού, νυν μικρασιατικού ελληνισμού, όπου υπάρχει και το αντίστοιχο μνημείο πλέον.